Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, ο οποίος είναι στέλεχος της Ανταρσία αλλά και Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών της χώρας μας. Καλημέρα σας κύριε Παπανικολάου, μας ακούτε? Ναι, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Αβραάμ, σας και στους ακροατές. Αύριο θα βρεθείτε εδώ στην Μυτιλίνη σε 6.30 ώρα το απόγευμα, συγκεκριμένα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που γίνεται η παρουσίαση της πρότασης της Ανταρσία. Αλήθεια, τι καινούριο έχει να μας προτείνει η Ανταρσία στην παρούσα πολιτική συγκυρία, με δεδομένο ότι δεν είναι ένα καινούριο κόμμα, έτσι, ένα τοπικό σχήμα μάλλον οργανώσεων και κομμάτων. Έχει αρκετά χρόνια και έχει δείξει δείγματα γραφής, θα λέγαμε, στους αγώνες που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι καινούριο λοιπόν έχει η Ανταρσία να μας προτείνει? Όπως είπατε, η Ανταρσία υπάρχει ήδη από το 2009. Όμως, δυστυχώς, κύριε Αβραάμ, αν μου επιτρέπετε, τις τελευταίες μέρες η πολιτική πρόταση της Ανταρσία έγινε επίκαιρη, δυστυχώς, με ένα τραγικό τρόπο. Διότι με τις δεκάδες ανθρώπινες ζωές, κυρίως νέων ανθρώπων, που θρηνούμε ακόμα με αυτή την ανεπανάληπτη σιδηροδρομική τραγωδία, αποδείχτηκε περίτρανα και καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος που διαδηλώνει οργισμένος στους δρόμους από άκρη σε άκρη της χώρας, ότι αυτή η αμήλικτη ασφυξία του συστήματος, που μπροστά στην ιδιωτικοποίηση των πάντων και μπροστά στο να μετατρέπει ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε σε κέρδος, κοστίζει ανθρώπινες ζωές, αφαιρεί ανθρώπινες ζωές και συντρίβει ανθρώπινες ζωές. Είναι, αν μου επιτρέπετε, ακριβώς το ίδιο με έναν τρόπο με αυτό που ζούσαμε και ζούμε τα τρία τελευταία χρόνια με την πανδημία στην Περίθαλψη, όπου η υπερβάλλουσα θνησιμότητα την οποία παρουσιάζει η χώρα μας οφείλεται ακριβώς αυτό το λόγο, δηλαδή στο ότι για να εξυπηρετηθούν άνομα ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και για να μην διαταραχθεί στο παραμικρό αυτό που ονομάζουμε καπιταλιστική οικονομική κοινωνική κανονικότητα, θα πρέπει να θυσιάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Αυτό είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αν είναι μεγάλη αυταπάτη αυτό ο κυβερνητισμός στα πλαίσια του αστικού πολιτικού συστήματος και ο αστικός κοινοβουλευτισμός, δηλαδή να το πω με λίγα απλά λόγια, είναι μάταιο να νομίζει κάποιος ότι εάν σηκωθεί από τον καναπέ μόνο μία Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να πάει να ρίξει ένα χαρτί σε ένα κουτί και μετά ξανακάτσει στον καναπέ, ότι έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν αλλάζουν έτσι. Άμα δεν γίνει αμήλικτη σύγκρουση και δεν γίνει λαϊκός ξεσηκωμός, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ωστόσο, υπάρχει και η λογική, η επιχειρηματολογία από μεριάς των άλλων κομμάτων, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου, ότι είναι ψήφος χαμένη σε μικρότερα σχήματα της αριστεράς κτλ. Τουλάχιστον για τις βουλευτικές εκλογές. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Είναι χαμένη η ψήφος στην Ανταρσία? Καλά, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, δεν είναι σημερινό, το έχουμε δει στο παρελθόν με πολλές άλλες εκλογές, δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας τα κυρίως, που είναι συνήθως ένα κόμμα της παραδοσιακής δεξιάς, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, και ένα κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας, όπως ήταν παλιότερα το original PASOK, όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι η ψήφος στα μικρότερα κόμματα είναι χαμένη. Και μετά αυτή η πίεση μεταβιβάζεται και στην ελάσσονα κοινοβουλευτική αντιπολίτευση από τα δεξιά της, και αυτή μεταβιβάζει την ίδια πίεση προς τα αριστερά της, δηλαδή σου λέει, ας πούμε, το ΚΚΕ ή το Μέρα 25 ότι το ΚΚΕ είναι χαμένη ψήφος άμα δεν το ψηφίσεις, γιατί έτσι το 5% δεν θα γίνει 5% συν κάτι. Σου λέει το Μέρα 25 είναι χαμένη ψήφος γιατί ξέρω εγώ δεν θα μπούμε στη Βουλή. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό είναι ένας εκβιασμός που μεταβιβάζεται διαρκώς από τα δεξιά
του πολιτικού συστήματος προς τα αριστερά του πολιτικού συστήματος. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι αυτό που θέλουν είναι τους πιο πρωτοπόρους ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει στους χώρους δουλειάς, στους χώρους σπουδών, στα διάφορα κινήματα, και οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι αυτή είναι μια αστική κοινοβουλευτική απάτη, αυτό που είπα πριν, ο κυβερνητισμός και η επάσπερτώση εναλλαγή στην εξουσία χωρίς να αλλάζουν πολλά πράγματα, θέλουν να εγκλωβίσουν τις συνειδήσεις τους και διά τις ψήφους στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει καταλάβει αυτά, αλλά θα πάει να κάνει την υποχώρηση και θα πει εντάξει τώρα ας ψηφίσουμε το μικρότερο κακό ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μια υποχώρηση στη συνείδησή του, στην οποία θα επενδύσουν για το μέλλον για να τον αποτραβήξουν και από τις κοινωνικές διεκδικήσεις. Αυτό βασικά θέλουν, δεν καίγονται για τους 40, 50, 60 χιλιάδες ψήφους ας πούμε των κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τους αγωνιστές των κοινωνικών κινημάτων θέλουν να τους έχουν στο τσεπάκι όσον αφορά τις συνειδήσεις τους, καταλάβατε. Υπάρχει μια διεκδίκηση, μια απαίτηση θα λέγαμε από τον κόσμο της αριστεράς. Μιλάω για ανθρώπους που τουλάχιστον τάσσονται στο συγκεκριμένο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, για ενότητα. Ενότητα η οποία προφανώς δεν μπορεί να γίνει εντός του, τουλάχιστον αυτό έχει αποδειχθεί, εντός των κομμάτων του Κοινοβουλίου, τα όσα τουλάχιστον προσδιορίζονται ως αριστερά. Στο χώρο εκτός των κοινοβουλίων, τι γίνεται? Βλέπουμε να υπάρχουν διάφορα κόμματα, οργανώσεις κτλ. Πρόσφατα μάλλον η Λαϊκή Ενότητα, κόμμα το οποίο είναι και αυτό εκτός του κοινοβουλίου, ανακοίνωσε τη σύμπραξή της με το Μέρα 25. Η Ανταρσία γιατί δεν συμπράττει με κάποια άλλα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς ή τέλος πάντων με οργανώσεις ευρύτερες, ώστε να αποτελέσει στα πλαίσια τουλάχιστον των όσων ισχυρίζεστε, των όσων λέτε, να αποτελέσει έτσι το έναυσμα για την ανατροπή ενός πολιτικού σκηνικού? Ναι, βεβαίως. Καλά, καταρχήν η αντικαπιταλιστική με τοπική λογική είναι στο DNA της Ανταρσία, να το πούμε λίγο βιολογικούς όρους, για τον απλούστατο λόγο ότι και η Ανταρσία αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι μια οργάνωση. Mm-hmm. Είναι αντικαπιταλιστικό πολιτικό μέτωπο οργανώσεων και ανεξάρτητων αγωνιστών. Τώρα, πολύ συγκεκριμένα για αυτό που λέτε, η Ανταρσία είχε κάνει ήδη από το φθινόπωρο του 2022, το περασμένο φθινόπωρο, επικαιροποίηση αυτής της πρότασης, που έλεγε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί και να ενισχυθεί αυτό το αντικαπιταλιστικό μέτωπο ανατροπής και με περισσότερες οργανώσεις και με περισσότερους αγωνιστές. Και είχε κάνει πολύ συγκεκριμένες προσκλήσεις, από τις οποίες ακόμα περιμένει ανταπόκριση, που ελπίζω ότι θα γίνει. Δηλαδή, η συζήτηση αυτή και με πρόσκληση της Ανταρσία γίνεται εδώ και πολλούς μήνες. Απλά εμείς είχαμε πει, όπως λέμε πάντα, ότι είναι έξω από τη λογική μας το να γίνει ο χώρος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς εμοδότης και κορόιδο, ας το πούμε, για τις δυνάμεις του αστικού κοινοβουλευτικού τόξου, όπως λέμε πάντα. Και είχαμε δει ότι οι συναγωνιστές της Λαϊκής Ενότητας, η ηγεσία τους μάλλον δηλαδή, για να είμαι ακριβής, διαφωνούν πολλοί συναγωνιστές της Λαϊκής Ενότητας με αυτή την επιλογή, προσανατολιζόταν σε στενή συνεργασία εκλογική σύμπραξη με το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, ήδη από τον Νοέμβριο του 2022. Και είχαμε πει ότι φυσικά εμείς με αυτή την επιλογή διαφωνούμε κάθετα για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει κατά καιρούς και είναι ευνόητοι. Αυτό δεν το είχαν εκτιμήσει από την αρχή έτσι ότι θα γινόταν κάποιοι συναγωνιστές άλλων μικρότερων οργανώσεων, αλλά τώρα που έγινε και επισημοποιήθηκε, πιστεύω ότι θα ξαναγίνει η τελική συζήτηση για τη διεύρυνση του αντικαπιταλιστικού μετώπου με ισότιμους όρους, με όλες τις δυνάμεις οι οποίες
έχουν αυτή τη λογική της ανατροπής, τη λογική του απεγκλωβισμού από τα αστικά κοινοβουλευτικά παιχνίδια, τη λογική της σύγκρουσης με το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που στηρίζουν το κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτως ή άλλως κάθε μέρα σε διάλογο συναγωνιστικό είμαστε και συντροφικό. Φυσικά θα συνεχιστούν αυτές οι συνεννοήσεις άμεσα. Μάλιστα, δράτουμε της ευκαιρίας να χρησιμοποιήσω και την άλλη ιδιότητά σας ως Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Χτες συγκεκριμένα ψηφίστηκε με τους ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας η ιδιωτικοποίηση των ογκολογικών τμήματων των νοσοκομείων. Θα ήθελα να ρωτήσω, και κάνοντας και μία αποτίμηση της διετίας κυρίως το 20 και το 21, αλλά εντάξει και το 22, αλλά κυρίως αυτά τα δύο χρόνια, με τη διαχείριση της πανδημίας από μεριάς της κυβέρνησης, τι ακριβώς έγινε, δηλαδή εσείς πώς θα το αποτιμούσατε αυτό? Κατάλαβαν κάτι, πήραν χαμπάρι το τι ακριβώς έγινε? Γιατί βλέπουμε ότι εξακολουθούν να ιδιωτικοποιούν τμήματα τώρα, όπως είπα συγκεκριμένα χτες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, και ακολουθούν και τη Δευτέρα με την εισαγωγή του νομοσχεδίου για το νερό κτλ. Ναι, κοιτάξτε, τι έχω πει από πρόπερση. Ναι, με ακούτε? Ναι, να σας ακούω. Ναι, ναι. Ναι, έχω πει από πρόπερση και δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι θέμα να καταλάβει, να μην καταλάβει. Έχει τη σκοπιμότητά της η κυβέρνηση, τη στόχευσή της και είναι συνεπής. Δηλαδή, ότι θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ που η ίδια κατεδαφίζει, και πάνω σε χιλιάδες τάφους αδικαιολόγητων θανάτων που θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί, τους οποίους η ίδια έσκαψε. Αυτό είναι δυστυχώς η ουσία της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό που είχαμε την Τετάρτη ήταν η δεύτερη του τελευταίου διάστημα άκρος ντροπιαστική στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί είχε προηγηθεί, σας το υπενθυμίζω, τον περασμένο Νοέμβριο η ψήφιση του λεγόμενου νόμου Γκάγκα, του τελευταίου αυτού νόμου, του 4999 του 2022, που είναι η ταφόπλακα αν εφαρμοστεί, που ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί δεν έχουν τολμήσει να τον εφαρμόσουν, σε κάθε έννοια εθνικού συστήματος υγείας. Και αυτό, όπως και την ιδιωτικοποίηση του παιδογκολογικού προχθές, πήγαν και την ψήφισαν με σκυμμένα τα κεφάλια και χωρίς να πάρουν το λόγο στη διαδικασία. Φανταστείτε τώρα, έτσι, σε μια περίοδο που είναι προεκλογική. Δεν είναι λογικό ένας βουλευτής να υπερασπιστεί, που θα κυνηγήσει σταυρούς, να φανεί, να μιλήσει στη Βουλή. Να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο. Λοιπόν, πήγαν και τις δύο φορές με σκυμμένα κεφάλια, με βγάζοντας τσιμουδιά, μόνοι τους οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, και ψήφισαν τώρα και την ιδιωτικοποίηση του παιδογκολογικού, που για το τι σημαίνει δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι. Τα είπε όλα την Πέμπτη το πρωί με ανάρτησή του στα αγαπημένα του social media ο Υπουργός Ανάπτυξης και πρώην Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Έγραψε ο άνθρωπος την αλήθεια. Τι έγραψε δηλαδή, γιατί δεν το έχουμε? Το ογκολογικό νοσοκομείο της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Της. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι εραστής της ελληνικής γλώσσας κατά όλη την ιστορική της εξέλιξη, όπως διατείνεται, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η κτητική, το κτητικό της, το ογκολογικό νοσοκομείο της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Αυτό, αυτή είναι η ουσία, δηλαδή η εκχώρηση στον υποτιθέμενο δωρητή της δωρεάς που είχε κάνει επί χίλια. Αυτό, αυτό, καταλάβατε? Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, καθώς έχουμε συμπληρώσει τον ραδιοφωνικό μας χρόνο από μέρους. Να συμπληρώσω και εγώ βεβαίως κάτι που έχω παράπονα από τους κατοίκους της Λέσβου. Μπορώ? Πέστε, πέστε, βεβαίως, πέστε μου. Θα σας πω. Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου, αγαπητοί φίλοι της Λέσβου, σας έχουν βάλει τα γυαλιά. Ξεσηκώθηκαν για να υπερασπίσουν το νοσοκομείο τους και τη δημόσια περίθαλψη σε μια ανεπανάληπτη συγκέντρωση. Ήταν όλη η πόλη στον δρόμο. Οι κάτοικοι της Ξάνθης το ίδιο. Οι κάτοικοι της Ιεράπετρας το ίδιο. Οι κάτοικοι του Ρεθύμνου το ίδιο. Οι κάτοικοι της Μυτιλίνης είναι ευχαριστημένοι από την κατάσταση που επικρατεί και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και στο νοσοκομείο. Δεν θα έπρεπε και αυτοί στο πλευρό των γιατρών, της Ένωσης των Γιατρών που κάνουν ό,τι μπορούν, και του Σωματείου των Εργαζομένων
να ξεσηκωθούν και αυτοί για να δώσουν το μήνυμα και στη σημερινή κυβέρνηση και στην όποια επόμενη να ενισχύσει το νοσοκομείο, το προσωπικό και το δημόσιο του χαρακτήρα. Έχουν... Αυτό ανεξαρτήτως κομμάτων, ναι, ανεξαρτήτως... Ναι, να πω εδώ έτσι ότι έχουν φτιαχτεί επιτροπές για τα πρωτοβάθμια, για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, για τα κέντρα υγείας της Λέσβου, τα οποία παραμένουν υποστελεχωμένα. Είχαμε και δυσάρεστα περιστατικά τους τελευταίους μήνες και να σημειώσω εδώ, ίσως δεν το γνωρίζετε, ότι χτες συγκεκριμένα η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση κατέληξε στο κέντρο υγείας Μυτιλίνης για και συμβολικούς λόγους, καθώς από το Δεκέμβρη που μας πέρασε σταμάτησε 24ωρη λειτουργία του κέντρου υγείας και σταδιακά απαξιώνεται και αυτό για να οδηγηθεί στο κλείσιμο, έτσι όπως τουλάχιστον καταγγέλθηκε από τους ανθρώπους του εργατικού κέντρου εδώ. Οπότε έχουν γίνει πράγματα, ίσως στο βαθμό που θα έπρεπε όχι, αλλά έχουν γίνει πράγματα. Αύριο σε 6,5 πολύ ώρα λοιπόν. Που τα ακούω και πρέπει να μαζικοποιηθούν κι άλλο. Ναι. Αύριο σε 6,5 ώρα λοιπόν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Παπανικολάου θα είναι εκεί για να εξηγήσει την πολιτική πρόταση της Ανταρσία. Να είστε καλά, κύριε Παπανικολάου. Γεια σας. Και εσείς, ευχαριστώ για την επικοινωνία.